επειδή το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ναός της, πρέπει να είναι ναός της Αγίας Τριάδος, γιατί όταν παίρνουμε το βάφτισμα, έτσι, παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιο. Είναι σαν να καίει κανείς ένα ναό. Δεν επιτρέπεται. Έτσι. Μετά φυσικά κολλάζεσαι όταν αυτό το πράγμα το κάνεις στον εαυτό σου. Είναι μεγάλη ασέβεια. Αν πιστεύουν στον Χριστό, ο Χριστός το έχει πει σαφώς, έτσι, δια του Αποστόλου, δια του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσεις. Δηλαδή, εναπόκειται, δηλαδή είναι καθορισμένο για όλους τους ανθρώπους, άπαξ μία φορά να πεθάνουν και μετά από αυτό κρίσεις, τίποτα άλλο. Ούτε πάει η ψυχή σε άλλα σώματα, ούτε σε ζώα, ούτε σε πράγματα. Ένας Γερμανός στην Κρήτη είχε πάει επίσκεψη μετά τον πόλεμο, έτσι. Και πώς βρέθηκε σε ένα χωριό εκεί και ένας γάιδαρος γκάριζε, έτσι. Και μου φαίνεται είχε και το ίδιο όνομα με το φίλο του, το θυμάσαι πώς ήταν. Όταν τον είδε, το Γερμανό άρχισε να φωνάζει. Και αυτός, επειδή πίστευε στην μεταψύχωση, είπε ότι ο φίλος μου είναι αυτός. Και τώρα η ψυχή του μπήκε μέσα στο γάιδαρο και γι' αυτό φωνάζει, γιατί με αναγνώρισε. Ωραίο αυτό. Ναι, και είχε και συνέχεια ωραία. Και λέει στον άνθρωπο αυτό, πόσο τον πουλάς το γάιδαρο αυτόν. Και τέλος πάντων, να μην το πολυλογούμε, τον θεώρησε φίλο του και τον αγόρασε. Και έδωσε και αρκετά χρήματα, ας πούμε, γιατί σου λέει, αυτός είναι ο φίλος μου. Δηλαδή, τρελά πράγματα, τα οποία ξεκινάνε από αυτή την, ας πούμε, προσπάθεια του ανθρώπου να ξεγελάσει τον εαυτό του ουσιαστικά, με αυτές τις ψευτοθεωρίες, τις διαβολικές θεωρίες. Γιατί δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, να καθαριστούμε από τα πάθη μας, να αντισταστούμε στο κακό. Και βολεύουν αυτές οι ανατολικές θρησκείες που λένε ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία κάθαρσης, έτσι, και μιλάνε για το λεγόμενο κάρμα και λοιπά, δεν θέλω να λέω ούτε τις λέξεις, και ότι μέσα από αυτές τις διαδοχικές μετεψυχώσεις, μετεσαρκώσεις, καθαρίζεσαι και τελικά πας στον παράδεισο, έτσι, δηλαδή χωρίς κόπο, χωρίς να ιδρώσεις καθόλου, χωρίς να αλλάξεις τα θελήματά σου, έτσι γίνεται η σωτηρία, δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να αντισταθείς τα πάθη σου, να κουραστείς, να ματώσεις, πώς έγινε ο πατήρ Εφραίμ, όπως ξεριζώνεις, ας πούμε, ένα φυτό, έτσι, και τραβάς και βγαίνουν οι ρίζες μαζί με χώμα, έτσι, λέει, και τα πάθη που είναι ριζωμένα στην καρδιά, τραβάς και ματώνεις. Ξεκολλάς κάτι από τη σάρκα σου, θα λέγαμε, γιατί γίνεται ένα με το πετσί σου, με το είναι σου, η αμαρτία και το πάθος. Γίνεται σαν ως δεύτερα φύσης. Γι' αυτό και δεν θέλουμε, έτσι, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε. Μας φαίνεται πολύ δύσκολο, γιατί παλέψεις με τον εαυτό σου, με τις κακές σου συνήθειες, το οποίο είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, έτσι, να παλέψεις με τον ίδιο στον εαυτό, να σε πολεμάει ο εαυτός σου.